Σήμερα είναι η πρώτη συνέλευση της Νέας Αριστεράς στη Φλόρινα, στο πλαίσιο του οργανωτικού σχεδιασμού που έχει αποφασιστεί στην προτελευταία σύσκεψη του νέου φορέα, ο οποίος είναι υπό εξέλιξη και υπό δημιουργία. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για την περιοχή, αλλά γενικότερα για την πολιτική κατάσταση. Εγώ θα πω ότι η Νέα Αριστερά ξεκινάει με τρεις βασικές αρχές: κοινωνική δικαιοσύνη, κλιματική δικαιοσύνη και πανεγκίνηση. Θέλουμε να επαναφέρουμε το πολιτικό περιεχόμενο και την πολιτική στη δημόσια συζήτηση, διότι το καθεστώς Μητσοτάκη δεν αντιμετωπίζεται με ατάκες και κραυγές. Άρα, πολιτικό περιεχόμενο, ένα πρόγραμμα συνεκτικό, συμπεριληπτικό για όλες τις πόλεις και τα χωριά όλης της χώρας. Κυρίως όμως λέω ότι πρέπει να ανακτηθεί αξιοπιστία. Ο κόσμος να πιστεύει ότι αυτά που λέμε τα πιστεύουμε και δημιουργήθηκε πρώτα κοινοβουλευτική ομάδα με ένα στόχο να ξαναθυμηθεί η Βουλή πως είναι ο τεκμηριωμένος, αριστερός, καθαρός λόγος. Γι' αυτό έγινε και η διάσπαση, για να μην εγκαταλειφθούν. Σήμερα είμαστε εδώ στην πόλη της Φλόρινας, στην πρώτη ανοιχτή συνέλευση που κάνουμε για τη συγκρότηση του νέου μας φορέα, της Νέας Αριστεράς. Προχωράμε αποφασιστικά, με ανοιχτές συνελεύσεις σε όλη τη χώρα και προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ένα νέο εγχείρημα. Ένα εγχείρημα που θα απαντά σε σύγχρονες προκλήσεις, που θα μπορεί να εμπνεύσει ξανά τους νέους ανθρώπους και τη νέα γενιά να μπουν μπροστά στις μάχες του επόμενου διαστήματος, αλλά κυρίως θα τους εμπνεύσει ξανά να εμπιστευτούν την πολιτική. Ειδικά σε μια κρίσιμη περίοδο όπως αυτή, που η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας επιτίθεται για μια ακόμα φορά στο δημόσιο πανεπιστήμιο, με την προσπάθεια να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα, ταυτόχρονα με την διαχρονική υποβάθμιση και υποχρηματοδότηση δημοσίων πανεπιστημίων. Καλούμε όλους τους νέους και τις νέες να συμμετέχουν στις προσπάθειές μας να συγκροτήσουμε το νέο μας σπίτι, αλλά κυρίως να μπουν μπροστά στη μάχη για μια άλλη ζωή, για ένα άλλο πανεπιστήμιο, για εργασία με μισθούς στα επίπεδα των αναγκών τους.